Πολύ θεματολογία σε έχει φέρει σε άβολη θέση σήμερα. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ναι. Μέρη μου, μπορείς να μας δώσεις λίγο την Ειρήνη. Τι θες να πεις. Δεν σας φαίνεται λίγο αλλαγμένη. Σαν να πήγε στο Survivor. Βασικά. Σαν και μαύρησε. Ναι, σαν να πήγε στον Άγιο Δομήνικο και να γύρισε. Ένα τέτοιο παιδιά, πράγμα. Μια στιγμή, μα μαύρο γιατί... αυτό ή πρασινισμένο. Ίσως δεν τα φώτα. Τα φώτα αυτό το πρασινάκι που λέτε. Όχι για τα φώτα, ήταν ή μήπως έχει πιάσει πάνω της αυτό. Κάτι έχει πειράξει τώρα. Δεν ξέρω αν είναι η μύτη ή αν είναι τα χείλια. Όχι ρε παιδιά, έτσι ήταν η Ειρήνη. Όχι ρε παιδιά, δεν ήταν έτσι. Έτσι, κούκλα ήταν. Τι έχει. Παιδιά, κάτι έχει αλλάξει. Είναι τραβηγμένο από τον κότσο. Και εγώ, άμα κάνω τραβηγμένο μαλλί, μοιάζει να έχω κάνει μπόσα. Μέρη μου, λίγο εκεί στο. Δεν σας πιάνει. Αλλάζει μύτη σου. Εδώ, εδώ, μπορούμε λίγο. Ρε παιδιά, τι λέτε. Κάνει μύτη σου. Καταρχήν, το χρώμα εσύ το βλέπει, α πούμε, μαυρισμένο. Παιδιά, ναι, ναι, ίδια μύτη μία με την άλλη. Α, δεν ξέρω. Μήπως είναι η λήψη που σε μπερδεύει. Όχι, παιδιά, στένεψε λίγο. Δεν μου φαίνονται αυτές οι μυτούλες. Όχι, δεν είναι, είναι πιο πλατιά. Ναι, παιδιά, μισό λεπτό. Στη μία φωτογραφία στα αριστερά μας είναι εντελώς άβαθη. Οπότε φαίνεται λίγο πιο πρισμένη η μύτη. Όπως το λέει ο Κώστας, σαν να έχουν κλείσει λίγο τα ρουθούνια. Ναι, ναι. Μήπως αυτό το κάνεις όμως και με κοψίματα, με μακιγιάζ. Πιο καλή τη μύτη. Τόσο πολύ που δεν σκεφτόμουν να το κάνω και εγώ να τη μειώσω. Κοίτα, εμένα που φαγεί το πλαϊνό κοκαλάκι δεν γίνεται με τα κοψίματα. Το ξέρουμε αυτό. Θέλει άλλου τύπου παρέμβαση, αλλά αυτό. Δεν γιατί ξέρω. Έχει πρασινίσει όμως το κόρι. Τα φώτα πρέπει να είναι. Σαν τη γυναίκα. Λοιπόν, τα φώτα, εσείς είστε... όταν ανάβετε στο καθεστικό, το φως είστε πράσινοι μέσα. Άμα έχει πράσινο λαμπούλα, μη χειρότερα. Αφήστε τον κόσμο.